Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Τρόμος στο τιμόνι. Πόσο η κρίση ενισχύει τα φαινόμενα βίας, επιθέσεων και παραβατικότητα σε βάρος οδηγών ταξί. Η κίνηση που συρρυκνώνεται, η επιβίωση του κλάδου που δοκιμάζεται, οι κούρσες κινδύνου που αυξάνονται. Η οικονομική κατρακύλα στα χρόνια της ύφεσης και η υποβάθμιση του άλλοτε επικερδούς επαγγέλματος. Πόσο το ταξί παραμένει όχι επένδυση και επαγγελματική διέξοδος. Η μειωμένη χρήση του από τους ντόπιους, οι τουρίστες που σώζουν την κατάσταση, η αλήθεια και το ψέμα στις διαχρονικές αναφορές για κρούσματα εσχροκέρδια σε βάρος τους. Τα έξοδα που δεν καλύπτονται, το οδικό δίκτυο που κρύβει κινδύνους, οι εξομολογήσεις ψυχής πελατών. Ιστορίες φόβου και οικονομικής ανασφάλειας. Απόψε κοντά μας, Νίκος Μακρής, οδηγός ταξί. Κύριε Μακρή, καλώς ήρθατε. Θα πρέπει να πούμε ότι το στήσιμο σε ό,τι αφορά τους καλεσμένους μας απόψε ήταν κάπως διαφορετικό, όμως άλλαξε για απρόβλεπτους λόγους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη όμως γιατί είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που σχεδόν μισό αιώνα βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους της Κρήτης πίσω από το τιμόνι. Και νομίζω ότι, κύριε Μακρή, έχετε να φωτίσετε σε μεγάλο βαθμό πολλές καταστάσεις κινδύνου από διάφορες απόψεις. Να αρχίσουμε σε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο περιστατικό που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη, με ένα συνάδελφό σας να δέχεται επίθεση από πελάτες. Και θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης είχαμε καιρό να δούμε κάτι ανάλογο. Ευχαρίστω, αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ το σταθμό σας για την πρόσκληση που μου έκανε. Εγώ πλέον είμαι απόμαχος συνδικαλιστής, όμως δεν πάβει το ταξί να είναι μέσα στο αίμα μου, μέσα στην ψυχή μου. 44 ολόκληρα χρόνια υπηρετώ αυτό το επάγγελμα και δεν θα μπορεί κανείς να μου στερήσει το δικαίωμα να το υπερασπίζομαι όποια αντιπαλότητα και να έχει. Τώρα. Σε αυτά τα 44 λοιπόν χρόνια που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι, έχετε βιώσει τον τρόμο, το φόβο, τον κίνδυνο? Πάρα πολλές φορές, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν δεχθεί επιθέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πολλές από αυτές ήταν πάρα πολύ σκληρές επιθέσεις, άλλες ήταν λογομαχίες και συνεχώς κάθε μέρα δημιουργούνται κάποια μικρότερα προβλήματα σε όλους τους συναδέρφους. Θέλετε να μας θυμίσετε ένα περιστατικό που και στη δική σας τη μνήμη είναι χαραγμένο ως από τα πλέον βίαια σε τοπικό επίπεδο? Ναι, θυμάμαι κάποιον συνάδελφο που τον μαχαίρωσαν προς την ενδοχώρα της Κρήτης και κινδύνεψε η ζωή του πραγματικά. Τον βρήκαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτό το περιστατικό και πρόσφατα μπορούμε να πούμε αυτό το οποίο έγινε με τον άλλο συνάδελφο που δυστυχώς το τελευταίο θύμα πάντα είναι ο ταξιτζής. Εκεί ξεσπάνε όλοι, εκεί ξεσπάει οποιοδήποτε τα έχει με την οικογένειά του, οποιοδήποτε τα έχει με τα οικονομικά του, ό,τι πρόβλημα τον απασχολεί το λέει στον ταξιτζή και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι, ας πούμε, να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση που εμείς μπορεί να μην θέλουμε να την συνεχίσουμε, όμως αυτοί επιμένουν και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Άρα, πέρα από τα φαινόμενα επιθετικότητας σε ό,τι αφορά το να γλιτώσουν τα χρήματα που πρέπει να πληρώσουν, υπάρχουν και απρόβλεπτες καταστάσεις που από τη μια στιγμή στην άλλη κάποιος μπορεί να ξεσπάσει ουσιαστικά πάνω στον οδηγό ενός ταξί, αυτό μας λέτε? Ναι, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος. Είναι ο ταξιτζής και σε αυτόν ξεσπά και αυτόν έχει πρώτα μπροστά του και με αυτόν ξεσπάει όλα τα οικογενειακά του προβλήματα, τα προβλήματα με τα παιδιά του, οτιδήποτε του συμβαίνει. Ο ταξιτζής είναι αυτός ο οποίος θα αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις. Κύριε Μακρή, σας έχουν χαρακτηρίσει ως από τα επαγγέλματα που έχουν λίγο το ρόλο του ψυχολόγου, του ψυχαναλυτή, του εξομολογητή. Όταν ένας πελάτης καθίσει στο πίσω κάθισμα ή δίπλα σας, πόσο εύκολο είναι ενδεχομένως, πέρα από αυτές τις καταστάσεις, τις δύσκολες που μας λέτε, της επιθετικότητας και της νευρικότητας, να σας ανοίξει την ψυχή του? Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Θέλετε πολιτικές συζητήσεις, θέλετε οικογενειακές συζητήσεις, θέλετε οτιδήποτε θέμα που απασχολεί. Είναι ο ταξιτζής αυτός που θα τα ακούσει πρώτα και θα του δώσει πάρα πολλές φορές και συμβουλές.
Ο ταξιτζής είναι ο ψυχολόγος, ο οποίος θα καθησυχάσει ίσως τον πελάτη του, ο οποίος έχει κάποια σοβαρότατα προβλήματα και του δίνει θάρρος, κουράγιο και πάρα πολλές φορές τον βοηθάει ούτως ώστε να μην πάει σε πιο δύσκολες καταστάσεις και έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες για αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, στο πέρασμα αυτών των δεκαετιών που εσείς είσαστε στο επάγγελμα, 45 χρόνια πριν και σήμερα, αλλάζουν τα θέματα συζήτησης, αλλάζουν τα συναισθήματα, εντοπίζεται και λόγω της κρίσης και της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, έτσι παραπάνω οργή, θυμό, δυσχέρεια, αγανάκτηση? Τα προβλήματα είναι περισσότερα τώρα. Παλαιότερα δεν υπήρχαν τόσα προβλήματα, πέρα από κάποιους μεθυσμένους που μεταφέραμε, τότε ήταν την παλιά χρόνια, είχαμε άλλες συνήθειες των ανθρώπων. Τώρα, όταν τους απασχολούν τεράστια προβλήματα, ανθρώποι οι οποίοι δεν έχουν να ζήσουν η οικογένειά τους, όλο αυτό το διάστημα τους αντιμετωπίζουμε. Πάρα πολλές φορές μας λένε, ξέρεις, έχω 2 ευρώ, έχω 3 ευρώ, μπορείς να με πας εκεί. Ο ταξιτζής θα τους πάει, δεν υπάρχει άρνηση. Και γενικότερα τα προβλήματα τα τελευταία ειδικά 10 χρόνια είναι τεράστια. Όπως την βλέπουμε την κοινωνία, η κοινωνία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και εμείς είμαστε ένα μέρος της κοινωνίας που αντιμετωπίζουμε οπωσδήποτε αυτά τα προβλήματα και δεν είναι δυνατόν να μην τα έχουμε κι εμείς. Υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία που επίσης δεν θα την ξεχάσετε ποτέ και που την έχετε ακούσει εν ώρα εργασίας? Κοιτάξτε, δείτε, πολλές είναι οι ανθρώπινες ιστορίες. Δηλαδή, ανθρώποι οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πάνε στον προορισμό τους. Κάποια παιδιά τα οποία έχουν ξεμείνει και από το λεωφορείο και δεν έχουν τέλος πάντων μετακινούνται προς το σπίτι τους ή από το σπίτι τους. Ο ταξιτζής τις περισσότερες φορές, αν πω όλες, είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά ή αυτούς τους ανήμπορους ανθρώπους. Ακόμα βρίσκουμε και ανθρώπους στον δρόμο οι οποίοι ασθενούν, είναι ασθενείς, τους μεταφέρουμε στα νοσοκομεία. Δηλαδή υπάρχει και ένα κοινωνικό έργο εκ μέρους ενός οδηγού ταξιτζή. Μπορεί δηλαδή να έρθει ένας έφηβος, ένας φοιτητής ή μία ηλικιωμένη, μας λέτε, και να σας πει, ενώ είσαστε στην πιάτσα κάπου στο Ηράκλειο, ότι δεν έχω χρήματα ή έχω ένα ευρώ, σας παρακαλώ. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα και ο ταξιτζής πάντα πιστεύω ότι είναι πρόθυμος να εξυπηρετήσει τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Μακρύ, όλα αυτά τα χρόνια αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλάζει το δικό τοπίο σε επίπεδο Κρήτης. Δηλαδή, έχει χυθεί πολύ μελάνι να το περιγράφουμε. Έχει υπάρξει πολλή αγανάκτηση να λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Πόσο έχει διαφοροποιηθεί από τότε στο σήμερα? Κοιτάξτε, να δείτε, η κίνηση, το τράφικ που λέμε, έχει διπλασιαστεί και έχει και τριπλασιαστεί. Οι τουρίστες έχουν αυξηθεί. Τα αυτοκίνητα στους δρόμους έχουν αυξηθεί. Επομένως, και οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι. Το μόνο παρήγορο σημείο είναι που θα μιλήσω για το κλάδο το δικό μας, που τα νέα παιδιά τα οποία έχουν έρθει στο ταξί είναι μορφωμένα παιδιά πλέον τα περισσότερα και έχουν μια καλύτερη οδική συμπεριφορά από ό,τι υπήρχαν στους παλιούς συναδέλφους, που και το οδικό δίκτυο ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση, χωρίς να θέλω να πω ότι το σημερινό οδικό δίκτυο είναι το καλύτερο που υπάρχει, αλλά τέλος πάντων υπάρχει περισσότερη λογική στην οδήγηση. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους πολίτες, βλέπετε επίσης έτσι μια αλλαγή πιο θετική? Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω αν τελικά σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο και τα τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα, πού βαραίνει η ζυγαριά με βάση την εμπειρία σας, στους δρόμους ή στην οδική μας συμπεριφορά? Και τα δύο θα μπορούσα να πω. Βλέπουμε εθνική οδό με ανάποδες στροφές. Τώρα, αν κάνουν κάτι άλλο που ακούγεται, αυτό είναι καλύτερο. Αλλά υπάρχει και μια κακή νοοτροπία, με συγχωρείτε, η οποία είναι κληρονομιά από το παρελθόν. Κάποιοι, ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, το θεωρούν υποτιμητικό, ας πούμε, να τον περάσει κάποιος άλλος ή να περιμένουν πίσω από κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Έχουμε αντικανονικές προσπεράσεις. Και εδώ αναφέρεστε βεβαίως και στην ιδιοσυγκρασία του κριτικού, σε αυτό το άσχημο καπετανιλίκι, να το πούμε, που και στους δρόμους δυστυχώς εκδηλώνεται ιδιαίτερα συχνά και νομίζω ότι εσείς που βρίσκεστε σε αυτό το επάγγελμα και κινείστε καθημερινά στους δρόμους της Κρήτης, έχετε επίσης να μας απαριθμίσετε τέτοιου είδους περιστατικά. Έτσι, εμείς σαν επαγγελματίες, κάποιοι μας αντιμετωπίζουν με περισσότερο μένος, ας πούμε. Δηλαδή, είσαι ταρήφας, είσαι ταξιτζής, μωρέ, που σταμάτησες έτσι, ξέρω, ενώ ο ίδιος μπορεί να πάει παρακάτω και να κάνει και χειρότερη παράβαση. Από κάποιους ανθρώπους δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει μια αντικειμενικότητα και όλα αυτά τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Αν τώρα σας ζητήσω να μου πείτε ποια είναι η χειρότερη σας κούρσα
Μακρινή και κοντινή, δηλαδή μία θέλω εκτός Ηρακλείου και μία μέσα στην πόλη. Είναι πια, υπάρχει κάτι? Εγώ θυμάμαι μια φορά και πήρα κάποιο νεαρό από την Αμουδάρα, μου λέει να μην πάω στο Αστόρια το ξενοδοχείο. Εντάξει, τον πάω, περίμενε 2 λεπτά και φεύγει από την άλλη πόρτα το Αστόρια, από την άλλη μεριά. Και κάποια άλλη φορά, τότε που ερχόταν η Αλβανή πρώτη φορά, ξέρω εγώ, πήρα κάποιους πελάτες, πήρα προς το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, ανοίγει την πόρτα, κατεβαίνει κάτω, ξαφανίστηκε, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα μου έχουν μείνει στο μυαλό. Και σε ό,τι αφορά τώρα το δικό δίκτυο, ποια διαδρομή δεν θέλετε να την ακούτε? Την κάνετε κατά ανάγκη λόγω του επαγγέλματος, αλλά σε ποια διαδρομή λέτε μακάρι να μην μου τύχαινε αυτό σήμερα? Κυρίως οι διαδρομές που είναι στην οδοχώρα. Είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, αυτό το να πας στο Ερεκούνι, τον παλιό δρόμο, το Καλοχωρίο, ξέρω εγώ, πως ασίτες, τέτοια. Αυτοί οι δρόμοι είναι μικροί, καρμαλιόλας. Όχι πως και οι εθνικές οδούς που λέμε είναι καλύτεροι. Δεν είναι καλύτεροι, γιατί σας λέω υπάρχουν ανάποδες κλίσεις και όταν βρέχει ειδικά υπάρχει μια αυξημένη προβληματικότητα. Όλα αυτά συντελούν στο ότι υπάρχουν και τροχαία ατυχήματα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αναφερθήκατε νωρίτερα, κύριε Μακρύ, στους νέους συναδέλφους σας, που είναι συνάδελφοι με πτυχία, με περγαμηνές, ό,τι αφορά τις σπουδές τους. Είναι μία επιλογή κατά ανάγκη πλέον, λόγω και της ανεργίας που υπάρχει στη χώρα μας? Κάποτε το ταξί ήταν μία επικερδής επιχείρηση, επένδυση. Έχει αλλάξει αυτό? Να σας πω, χρόνια τώρα λέω ότι σε λίγα χρόνια, έλεγα τότε, δεν θα λέμε τι δουλειά κάνεις, αν έχεις δουλειά ή δεν έχεις. Και συνέβη αυτό. Και αυτή τη στιγμή, συνέβη τώρα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα παιδιά τα οποία έχουν 1-2 μεταπτυχιακά, μπορεί και παραπάνω, μορφωμένα παιδιά, όμως προκειμένου να κάνουν στις καφετέρειες, παίρνουν ένα ταξί και βγάλουν αυτά τα ολίγα, ό,τι μπορούν να βγάλουν, τίμια, όμορφα, και εξυπηρετούν και τον κόσμο και νομίζω ότι έχουν κάτι να κάνουν προκειμένου να κάνουν στις καφετέρειες. Έχει αλλάξει το τοπίο? Είναι πλέον δηλαδή απλά ένας κλάδος που όποιος έχει ασχοληθεί από το παρελθόν παραμένει για να επιβιώνει? Θα σας πω κάτι θλιβερό. Ίσως είμαι ο τελευταίος από τους παλιούς. Δεν θυμάμαι τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν φύγει πλέον από τη ζωή. Λίγα χρόνια παραμένουν στη σύνταξη και είναι αιτία όλο αυτό το διάστημα ο πόνος, ας πούμε, και οι κακουχίες που έχουν συναντήσει, τα προβλήματα, το άγχος για να βγάλουν το μεροκάματο. Πιστεύω, ας πούμε, οι νέοι να μην αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, να τύχουν μια καλύτερη ζωή, το επάγγελμα να ορθοποδήσει περισσότερο και να μην έχουμε, ας πούμε, αυτά τα προβλήματα που έχουν οι παλαιότεροι. Θέλω, για παράδειγμα, να σας μεταφέρω μια εικόνα που νομίζω ότι λίγο ή πολύ σε ολόκληρη την Κρήτη, τουλάχιστον στο Ηράκλειο την έχουμε δει πολλές φορές. Σε κάποια σημεία της πόλης, στις πιάτσες, τα ταξί να είναι τόσα πολλά που να σου θυμίζει από τις λιγοστές περιπτώσεις που έχετε διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις και τραβάτε χειρόφρενο. Αυτό συνέβη γιατί? Γιατί κάποια στιγμή συσσωρευτήκατε πάρα πολύ στο χώρο? Γιατί ο Ηρακλειώτης, ο ντόπιος, δεν χρησιμοποιεί πλέον πολύ ταξί? Πάντα. Είναι τα δύο. Σε όλες τις πόλεις και πάντα υπήρχε κάποιες περιόδους, υπήρχε το πρόβλημα αυτό, αλλά ειδικά τώρα τα χρόνια της κρίσης η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περισσότερο και αν, ας πούμε, τώρα που περνάει Οκτώβριος, από τον Νοέμβριο και μετά, πάλι τα ταξίδια μαζευτούν στις πιάτσες, πάλι θα προσπαθούν όλοι να βγάλουν ένα μικρό μεροκάματο να το πάνε στο σπίτι τους και τις οικογένειές τους. Γενικότερα πάντα υπήρχε κάποιους μήνες, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Είστε περισσότερο εποχικό επάγγελμα πλέον, κύριε Μακρύ? Έτσι βασίζεστε και εσείς στον τουρισμό κατά βάση? Έτσι πλέον έχει καταντήσει το επάγγελμά μας, διότι τα χρόνια τώρα της κρίσης ένα σου λέει προκειμένου να πάρει ένα ταξί να δώσει 3,70, καλύτερα να πάρω 2 ψωμιά. Βλέπετε πελάτες που τους παίρναμε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, από τον Πεντεβή, τώρα κατεβαίνουν, άμα είναι καλό χειρός με τα πόδια, θα μου πείτε κάνει καλό και για τη γυμναστική τους, αλλά εντάξει, εμάς είναι μείον στην τσέπη μας. Άρα, κατά βάση, και εσείς εξαρτάστε από τον τουρισμό. Από τον τουρισμό και έχω πει και παλαιότερα, όταν ήμουν πρόεδρος, ότι τα ξύλινη τύχη του ταξιτζή είναι ο ντόπιος. Αυτός μας δίνει ψωμί χειμώνα, καλοκαίρι. Αν χάσουμε αυτό το ντόπιο, τότε
δεν θα πάμε καλά. Έχει χαθεί ή είμαστε σε οριακό σημείο. Εν μέρος, ναι. Δηλαδή, ορισμένοι που μπορούν να βαδίσουν με τα πόδια, το κάνουν. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά από τον Νοέμβριο και μετά. Σε ό,τι αφορά τη γίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου, το γεγονός ότι εδώ και μήνες είναι κλειστό λόγω του έργου που υπάρχει σε εξέλιξη, έχει επηρεάσει επίσης τον κλάδο? Κοιτάξτε να δείτε, τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ, αλλά θα τον επηρεάσει ακόμα περισσότερο, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του στην πόλη. Όταν τώρα εγώ τον πάρω από τη Μασταμπά και τον κατεβάσω στην Αστόρια, ας πούμε, και δεν μπορεί να πάει εκεί που θέλει, γιατί να μην πάρει το λεωφορείο, νομίζω. Γιατί να μην πάρει και το λεωφορείο, ας πούμε. Θα έχουμε προβλήματα. Τώρα πώς θα λυθούν αυτά, θα είδομε. Όταν τελειώσουν τα έργα με το καλό, όταν τελειώσουν, θα δούμε τι μπορούμε να γλιτώσουμε και πώς μπορούμε να επιβιώσουμε καλύτερα. Φαντάζομαι πάντως και εσείς αυτό που βάζετε σε πρώτο πλάνο είναι το να είναι πιο ανθρώπινη η πόλη μας και πιο ακαλή για όλους, και για τους μόνιμους κατοίκους και για τους επισκέπτες που είναι πολλοί. Σε ό,τι αφορά τώρα τα λειτουργικά σας έξοδα, θέλω να αναφερθούμε, κύριε Μακρύ. Εισφορές, φορολογία, καύσιμα, ζημιές. Κοιτάξτε, πόσο της εκατό πάνω μπορείτε να υπολογίσετε τα τελευταία 10 πρόβλημα, χρόνια? Ήδη έχει περάσει το 1,5 ευρώ το πετρέλαιο. Ένα 5-20 το βλέπω τώρα στην πόλη. Είναι ένα τρομερό πρόβλημα αυτό, το οποίο δεν φαίνεται καθόλου στο δίχτυ. Βάνει δηλαδή 20-30 ευρώ πετρέλαιο και δεν φαίνεται καθόλου στο δίχτυ. Όλο αυτό, συνδυασμό με τα συνεργεία, τα ορυχτέλαια, το ένα το άλλο, εισφορές, όλα ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας του ταξί σε πάρα πολύ μεγάλα ύψη, το οποίο είναι ένα δυσβάστατο χρέος, ένα δυσβάστατο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε 5 κούτς παραπάνω, 2 ό,τι μπορεί ο καθένας για να επιβιώσει σε αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει. Οι διαχρονικές αναφορές σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα εσκροκέρδειας έχουν υπάρξει, έχουν καταγραφεί από κάποιους συναδέλφους σας, όπως έχουν υπάρξει και πολλά περιστατικά που μας θυμίζουν λίγο μαθήματα ζωής, να παραδίδεται πορτοφόλια γεμάτα και πολλά άλλα. Θέλω λίγο να σταθούμε στην εσκροκέρδεια. Εξακολουθεί ένα μέρος, έστω και μικρό, να προσπαθεί ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί τον τουρίστα που δεν γνωρίζει πρόσωπα, καταστάσεις και διαδρομές και να γεμίσει λίγο παραπάνω η τσέπη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, το παλιό έχει φύγει από το ταξί. Υπάρχουν νέα παιδιά, τα οποία έχουν νέες αντιλήψεις. Δεν υπάρχει η εγκληματικότητα αυτή, δηλαδή η εσχροκέρδεια, τόσο πολύ. Ίστα όλα τα δάχτυλά μας δεν είναι τα ίδια. Mm-hmm. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον θέλω να πω, ότι τα δάχτυλα των περισσότερων ταξιτζίδων είναι τα ίδια. Τα μικρά δάχτυλα, οι οποίοι είναι κάποιοι που δεν φέρονται σωστά, είναι ελάχιστοι πλέον. Στον κλάδο μας νομίζω ότι η νέα γενιά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και το ταξί θα βρει το δρόμο του. Είναι και ο πελάτης πιο ενημερωμένος, πιο υποψιασμένος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει το ταξίμετρο, υπάρχει απόδειξη που είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ο κάθε συνάδελφος, όπως όλα τα καταστήματα. Και αν το κάνει όλο αυτό, δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα. Νέες τεχνολογίες, πώς έχουν αλλάξει και το ιατρικό σας το επάγγελμα? Τεχνολογίες, έτσι που είμαστε τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, είναι μια τεράστια πρόοδος, η οποία και ο πελάτης αλλά και ο συνάδελφος νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, και το ταξί υπάρχει μια λειτουργικότητα πρωτοφανής, θα μπορώ να πω, τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι θα πάει και καλύτερα ακόμη. Σε ό,τι αφορά το ότι κάποιοι λένε πως ο ασύρματος, εκείνος ο κλασικός παραδοσιακός, ήταν πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί σε έκτακτες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα μία επίθεση. Και αυτό τα μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα, με ένα πάτημα ενός κουμπιού είναι καλύτερα νομίζω, και σε εντοπίζει κιόλας. Το GPS που σε εντοπίζει και πού είσαι. Άλλο να λες, ξέρεις, δέχομαι επίθεση, ξέρω εγώ, και άλλο να σε βλέπει κιόλας. Μέσω GPS. Βεβαίως, δηλαδή, σε βλέπει πού είσαι. Δηλαδή είναι. Πρέπει να το σκεφτεί καλά αυτός που θα παραβατήσει εις βάρος ενός συναδέλφου, να του κάνει επίθεση ή οτιδήποτε άλλο. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού, τότε φαίνονται τα πάντα. Κύριε Μακρύ, θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα, αν ένα νέο παιδί ερχόταν και σας έλεγε πως θέλει να γίνει ταξιτζής, θέλει να βρεθεί πίσω από το τιμόνι, είναι συνειδητή του επιλογή, θα τον παροτρύνατε γιατί, θα του ζητούσατε να το ξανασκεφτεί, για ποιο λόγο? Όχι. Το ταξί είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα. Εάν έχει αποφασίσει το παιδί αυτό να μπει στο χώρο μας, θα του πω ορισμένα πράγματα τα οποία
Εμείς οι παλιοί δυστυχώς τα είχαμε και τα είχαμε βιώσει και θα του πω να μην ακολουθήσει αυτή την τακτική, αλλά να ακολουθήσει το δρόμο της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της τιμιότητας, να είναι εξυπηρετικός απέναντι στους τουρίστες, στους ντόπιους, να μην δημιουργεί τα προβλήματα που κάναμε εμείς οι παλαιότεροι παλιά. Αναγνωρίζετε και τα λάθη σας. Βεβαίως. Παλιά δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα, το GPS που λέμε, τα μηχανήματα να δίνουμε δουλειά. Δεν υπήρχε και τόσο πολύ συναδελφικότητα, ενώ τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ εξελιγμένα και πάρα πολλές φορές, θέλοντας και εμείς, μπαίνουμε στο σωστό δρόμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την απόψινή μας κουβέντα. Νομίζω ότι για πρώτη φορά μέσα από την τηλεοπτική οθόνη δώσαμε το στίγμα του τι σημαίνει επάγγελμα ταξιτζής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να είστε καλά. Καλές διαδρομές, εύχομαι, καλές κούρσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.